Πήρανε απόφαση να μην ε, είστε στο ίδιο πάνελ με πρώην συντρόφου σα από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό κατάλαβα. Αυτό μου είπατε όταν ήρθατε. Το σέβουμε, γι' αυτό και σα κράτησα, γιατί δεν μπορώ να μην έχω την αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι λάθο. Να ευχαριστήσω και εγώ για την κατανόηση. Νομίζω ότι είναι μια πληγή πολύ πρόσφατη ακόμα αυτή η διαίρεση τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ε, μια πληγή η οποία είναι ανοιχτή τόσο για μας τα στελέχη, όσο νομίζω και για τον κόσμο. Ε, ίσως θα πρέπει να επιδειχθεί μια κατανόηση για λίγο καιρό στον, ε, στον ΣΥΡΙΖΑ, ούτως ώστε να μπορέσουμε και εμείς να δεχτούμε ότι θα βρισκόμαστε απέναντι σε ανθρώπους με τους οποίους εκλεγήκαμε μαζί, κάτω από την ίδια σημαία, mm. με τον ίδιο αρχηγό, τον Αλέξη Τσίπρα, σε εκλογές του 2023, προκειμένου να βρισκόμαστε απέναντι. Δεν υπάρχει ακόμα αυτή ενδεχομένως, η ενδεχομένω ψυχολογική ετοιμότητα να το κάνουμε. Εντάξει, το αντιλαμβάνουμε αυτό που λέτε, αλλά πρέπει να καταλάβετε κι εσεί από την πλευρά σα, ότι μα φαίνεται και εμά του δημοσιογράφου σε μια δύσκολη θέση. Ο κ. Παπά πάντω υπονοεί ότι θα ήθελα να ξεπεραστεί σύντομα αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω. Φαντάζομαι η ζωή βρίσκει τι ε, λύσει ε, σε αυτά τα θέματα. Είναι ένα θέμα αρχή πώ κανεί ε, θα αντιπαρατεθεί. Με συντρόφου με του οποίου καθόμαστε. Το ξέρατε ήταν... πριν έρθετε αυτό, Όχι. τα ίδια. Έδραμα... δεν υπήρχε.